γνωριμία μου και η επαφή μου με την κυρία Λένα Μπορίσοβα ήταν καθοριστική. Εκεί θυμάμαι λοιπόν ότι μου έδωσε την ευκαιρία και της ζήτησα να γίνει ό,τι γινόταν στην Αθήνα, δηλαδή ένα φεστιβάλ ρωσικού κινηματογράφου που έγινε στην Αθήνα, να γίνει και στην επαρχία και να πρωτοπορήσουμε και να πάμε στην ΚΟ. Και εκείνη αγκάλιασε, άρπαξε αυτή την ιδέα, αυτή την πρόταση, την αγκάλιασε με τέτοιο ενθουσιασμό που με έκανε να πιστέψω από την πρώτη στιγμή ότι αυτό θα γίνει πραγματικότητα. Και έγινε. Έγινε γιατί εκείνη το πίστεψε, το αγκάλιασε, αγάπησε τη σκέψη και την ιδέα, έπεισε όλους εκείνους που έπρεπε να πείσει για να γίνει αυτό το σημαντικό πολιτιστικό γεγονός και έτσι σήμερα βρισκόμαστε εδώ και το βράδυ θα βρεθούμε στα εγγένεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Θέλω να καλωσορίσω, καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω και θα την ευχαριστώ συνεχώς, γιατί η κυρία Μπορίσοβα δεν αγκάλιασε μόνο την ιδέα, την πρόταση να έρθει και να κάνουμε ένα φεστιβάλ κινηματογράφου εδώ, αγκάλιασε την ΚΟ. Και αγκάλιασε την ΚΟ και γι' αυτό θα σας τα πει και η ίδια, διερευνά τις προϋποθέσεις και τα δεδομένα, νομίζω πως σας το είπε χθες σε μια συνέντευξη τύπου, για ένα ντοκιμαντέρ που θα αφορά τον Ιπποκράτη, το μεγάλο ΚΟ, τον πατέρα της ιατρικής. Και όχι μόνο αυτά. Εμένα μου έδωσε την ευκαιρία, θα τα πούμε και στη συνέχεια, αλλά τώρα θέλω μόνο να καλωσορίσω όλους αυτούς τους σημαντικούς ανθρώπους που βρίσκονται εδώ για το Φεστιβάλ Ρωσικού Κινηματογράφου. Δεν θέλω να αναφέρω τα ονόματα, θα αναφερθώ μόνο στον κύριο Λαζαρούχο, ο οποίος είναι ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Κινηματογραφιστών Ρωσίας, ένα πάρα πολύ σημαντικός άνθρωπος για την Ρωσία, αλλά και όλοι οι ηθοποιοί και καλλιτέχνες που μας έχουν έρθει εδώ, είναι, δεν μπορείτε να φανταστείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι σημαντικές οντότητες στη Ρωσική Ομοσπονδία. Δηλαδή, εγώ αισθάνομαι δέος που κάθομαι δίπλα τους. Τους ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου. Όλα αυτά που έγινε και σήμερα πραγματοποιούνται χάρη στον Γιάννη Παλαλή, ο οποίος είχε έρθει πριν από μερικούς μήνες στην Αθήνα. Γνωριστήκαμε, μας κάλεσε στικό και τώρα η ΚΟΣ έχει γίνει για, για μας ένα, το δικό μας νησί. Είμαι σίγουρη ότι θα πραγματοποιήσουμε και άλλες δράσεις από το νησί. Η κυρία Σφυρίου θα συμπληρώνει μόνο μαζί με εμένα, μόνο μαζί με τον κύριο Τιμαθέη, με τον κύριο Σεργέη, με τον κύριο Σεργέη από εδώ, μόνο με όλους αυτούς τους ανθρώπους με τους οποίους ήρθαμε εδώ, σύν και κάποιους άλλους ανθρώπους προσώπους του πολιτικού κόσμου της Ρωσίας. Но самое приятное, что мы узнали на этом острове замечательных людей. Я повторюсь, Янис, конечно, для нас это первое лицо, которому мы очень благодарны. Мэри острова Кос, которая так организовала проведение нашего фестиваля. И хочется выразить огромную благодарность этому замечательному отелю «Киприотис». Мы узнали его хозяев, такое внимание, такой прием для нас. Это нам очень приятно, и мы за это благодарны. Еще приятнее вдвойне, что нам уже поступили новые предложения. Приятно дальше. Το πιο σπουδαίο σε αυτή τη συνεργασία είναι ότι γνωρίζουμε εξαιρετικούς ανθρώπους. Ήδη έχω μιλήσει για τον κύριο Γιάννη Μπαλαλή. Αλλά επίσης γνωρίζαμε και πολλούς άλλους εκπροσώπους αυτού του νησιού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δήμο της ΚΟ για την συμπαράσταση. Και πάνω απ' όλα ευχαριστούμε την οικογένεια Κυπριώτη που μας πρόσφερε αυτή τη δυνατότητα να μείνουμε σε αυτό το ζωοδικείο. Είναι υπέροχοι άνθρωποι και πρέπει να πω ότι συμπαθήσαμε πάρα πολύ. Πέρα από αυτή την δράση που πραγματοποιούμε τώρα στην Ισπανικό, έχουμε και κάποιες ηλίθιες και κάποιες άλλες δυνατότητες, κάποιες άλλες προτάσεις, νέες προτάσεις. Και συζητήσαμε μια εξαιρετική ιδέα
για ένα κουαζιρόπλιο, το οποίο θα ξεκινάει από μία πόλη της Ρωσίας, το πιθανότερο από την Αλάπα, και το κουαζιρόπλιο αυτό θα ξεκινάει από τη Ρωσία και θα φτάνει στην Πό. Τα μέλη, τα άτομα που θα μεταφέρει αυτό το κουαζιρόπλιο, θα είναι πρόσωποι του καλλιτεχνικού κόσμου της Ρωσίας, όχι μόνο κινηματογραφιστές, θα είναι και ηθοποιοί, θα είναι και μουσικοί, θα είναι τραγουδιστές, θα είναι όμως σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο, ίσως οι καλύτεροι πρόσωποι της Ρωσίας, του καλλιτεχνικού κόσμου της Ρωσίας. Είναι μια εξαιρετική ιδέα και νομίζω ότι θα λειτουργήσει. Но самое главное наша задача, конечно, показать вам наши российские фильмы. Многие из них уже известны. Это золотая коллекция нашей России. Это классика. Мы привезли три фильма. Я думаю, вы ознакомились уже с программой с нашей. И мы, конечно, хотели бы, чтобы эти фильмы понравились, чтобы вам хотелось еще больше смотреть российских фильмов. И, конечно же, посредством кино наши взаимоотношения Греции-России только сближаются. И мы очень много решаем совместных проектов. Уже в данный момент запланированы съемки документального фильма. Опять же, на это нас подтолкнул и сподвигнул Янис Балалис о вашем замечательном Гиппократе, который родился у вас на острове. И наши съемки начнутся осенью. Νομίζω ότι έχετε ήδη ενημερωθεί για το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Πρόκειται για ταινίες που αποτελούν τη χρυσή συλλογή της Ρωσίας. Θα θέλαμε πάρα πολύ να έρθετε και να παρακολουθήσετε όλες αυτές τις ταινίες. Πρέπει να πούμε επίσης ότι όλες αυτές οι ενέργειες, όλες αυτές οι εκδηλώσεις βοηθούν να ενισχύσουν τις παραδοσιακά καλές σχέσεις μεταξύ της Ελλάδας και της Ρωσίας. Πέρα από αυτά, θα ήθελα να συμπληρώσω ότι πρόκειται το φθινόπωρο να ξεκινήσουν τα γυρίσματα ενός ντοκιμαντέρ με θέμα τον Ιπποκράτη. Την ιδέα μας την έδωσε ο κ. Μπαλαλής. Τα γυρίσματα αυτά που θα πραγματοποιήσει η ρωσική πλευρά. Και νομίζω ότι αυτό θα οδηγήσει, θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο τις σχέσεις μεταξύ των χωρών. Еще кто-то выскажется по основе, если есть желание, а потом вопросы. Есть какое-то желание? Конечно. Дайте, пожалуйста, сказать. И Светочка скажет.